Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις της ξεκίνησαν αντεπίθεση στα νότια της χώρας για να αποθήσουν τους Ρώσους στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνήπερου και να ανακαταλάβουν τη Χερσόνα. Η Ουκρανική αντεπίθεση είχε προαναγγελθεί εδώ και εβδομάδες. Η Ουκρανία επιστρέφει στα εδάφη της και θα επιστρέψει στις περιοχές του Χάρκοβου, του Λουχάνσκ, του Ντόνετσκ, τη Ζαπορίζια, τη Χερσόνας και στην Κρυμαία. Σίγουρα σε ολόκληρη την υδάτινη περιοχή μας στη Μαύρη Θάλασσα και τη θάλασσα του Αζόφ. Αυτό θα συμβεί. Όλα αυτά είναι δικά μας. Ωστόσο, ο ρωσικός στρατός διαβεβαίωσε ότι απέκρουσε την απόπειρα επίθεσης των Ουκρανικών δυνάμεων τόσο στη Χερσόνα όσο και στο Μικολάηφ. Ισχυρίστηκε δε ότι επέφερε βαριά πλήγματα στους Ουκρανούς. Ουδής απελευθερώνει την περιφέρεια της Χερσόνας και την πόλη της Χερσόνας. Ουδής υποχωρεί από πουθενά. Και όσο περισσότερο ο Ζελένσκι, που καθοδηγείται από τη Δύση, δηλώνει ότι κάνει επιθέσεις, τόσο περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να πάνε στο δημοψήφισμα για την ένταξη στη Ρωσία. Δεν έχει σημασία πόσο λυπηρό μπορεί να ακούγεται, θα ξαναχτίσουμε τη Χερσόνα. Θα επιστρέψουμε τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους που υπέφεραν από τα χτυπήματα των Ουκρανών Ναζί. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αυτή η νέα απόπειρα επίθεσης του εχθρού απέτυχε παταγωδώς.